Απίστευτη ταλαιπωρία μαθητών και γονέων στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών στο τείχειο και στα πεζοδρόμια και με φόντο τις λάσπες στο οδόστρωμα τις βροχερές μέρες. Κολλησιεργούν τα πάντα στην Ελλάδα, τι να κάνουμε, λεφτά, εργολάβοι, τα αφήνουν, ανοίγουν τις τρύπες, τα χώματα μας κάνουν άχρηστα τα σπίτια. Το πρόβλημα που υπάρχει ότι έχουν αναλάβει να φτιάξουν ένα έργο στο 18ο Δημοτικό Σχολείο και αυτό το έργο, κατά εμένα αλλά και αρκετή μερίδα γονέων, δεν τρέχει. Το σχολείο και ο σύλλογος που ήρθε σε επαφή μαζί τους λέει ότι το έργο προχωράει, αλλά οι γονείς δεν βλέπουν αυτό το πράγμα και ταλαιπωρούνται με άσχημες καιρικές συνθήκες. Η κεντρική πόρτα του σχολείου είναι κλειστή για λόγους ασφαλείας, καθώς οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, με συνέπεια μαθητές και γονείς να διανύουν μεγαλύτερες αποστάσεις και σε ένα κακό οδόστρωμα, προκειμένου να εισέλθουν στο σχολείο από την πίσω πλευρά. Αυτό υποστηρίζουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Έχει κολλήσει το θέμα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, στο να μπουν τα προστατευτικά κάγκελα πάνω στο τείχειο. Η κεντρική πόρτα εισόδου που ξυλώθηκε για να φτιαχτεί το καινούριο τείχειο και να ρίξουν τσιμέντο στο ήδη καλουπωμένο πεζοδρόμιο που υπάρχει έξω από το σχολείο. Ο Δήμος φταίει που δεν έχει υλοποιηθεί το έργο. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα με το σχολείο εμείς, τα γονείς. Ένας μήνας καθυστέρησης, ναι. Ο Δήμος, δυστυχώς, είχαμε μεγάλες προσδοκίες για την αλλαγή, αλλά στην πραγματικότητα κάνουμε επικοινωνιακές πολιτικές για ψηφοθερικούς λόγους. Μερίδα γονέων ζητά από το Δήμο Ηρακλείου να επισπεύσει τις σχετικές εργασίες, δίνοντας ένα τέλος στην ταλαιπωρία, αλλά και στους κινδύνους ατυχήματος που ελοχεύουν στην ευρύτερη περιοχή. Δεν πάνε παιδιά σχολείο γιατί βρέχονται και γίνονται μούσκεμα, γιατί κάνεις ολόκληρο κύκλο το τετράγωνο. Αυτοί οι δύο δρόμοι που είναι ανηφορικοί για να πας και κατηφόρα για να γυρίσεις, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος, γλιστράνε πάρα πολύ και έχουν πέσει και πολλά παιδιά, για σου και γονείς. Βέβαια, διαμαρτύρονται γι' αυτό. Δεν λέει κανείς να φτιαχτεί ένα πρόχειρο έργο, να φτιαχτεί ένα σωστό έργο, αλλά να το πιάσουν πιο εντατικά, αυτή είναι η γνώμη μου. Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν, ορισμένοι γονείς αδυνατούν να μεταφέρουν τα παιδιά τους είτε πεζοί είτε με το αυτοκίνητο λόγω του ολισθηρού οδοστρώματος στη μεγάλη ανηφόρα αλλά και κατηφόρα προκειμένου να οδηγηθούν από την πίσω πόρτα του σχολείου που είναι ανοιχτή.